Χαίρετε. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Πουλάει και λουλούδια το κατάστημα. Όχι, για μένα τα έφερε ο Μπάμπης. Μπάμπης, ποιος Μπάμπης? Αυτό προσώπος. Εγώ ο ίδιος. Χαίρομαι πολύ. Και τι θα τα κάνετε τόσα τριαντάφυλλα? Γλυκό. Γλυκό. Α, ροδοζάχαρη. Έτσι όπως είστε με το λουλούδι στη μύτη, μου θυμίζετε ένα μουσείο. Μουσείο. Πίνακα σε μουσείο ήθελα να πω. Να θυμηθώ. Στο Λούβρο. Λούβρο. Έχετε πάει στο Λούβρο? Πολλές φορές, αλλά παλιά. Εσείς? Εμένα σπουδάζει η κόρη μου εκεί, στο Παρίσι. École de Beaux-Arts. Μη μου πείτε. Κοιτάτε σύμπτωση, ε. Αυτές τις μέρες έχει ξομείνει και ο γιος μου στο Παρίσι. Φοιτητής και ο γιος σας? Υπτάμενος. Αχα. Τι θα σας δώσουμε? Είδη καθαρισμού. Υπάρχει κατάλογος εδώ. Σκούπες, φαράσια, κουβάδες, ξεσκονόπανα, σφουγγαρόπανα, παρκετόπανα, πορυπαντικά, χλωρίνες και όλα τα σχετικά. Γιατί γελάς? Γιατί είναι λίγο σαν διαφήμιση. Α, ναι. Που έρχονται κοντά, ε, και αυτός μεθάει με το όνομά της και ύστερα ήρθε ο ερώτης. Είσαι πάντα έτσι έτοιμος? Προσπαθώ. Γιατί δεν θα έπρεπε? Εξαρτάται. Από τι? Ξέρω εγώ. Από τι ψάχνει ο καθένας ζωή του. Ω, μεγάλες κουβέντες. Με ποιον τι ψάχνουμε, δεν? Ε, καμιά φορά. Ας πούμε εγώ τώρα, ψάχνω ένα εισιτήριο για να πάω στην Ελλάδα. Ε, αυτό είναι εύκολο. Κάνα δύσκολο βάλω. Ναι, εμένα μου λες. Κάτσε 5 ώρες να βρει μέσα και να πεις άπαξη. Σου λέω. Και πρέπει να πάω. Περιμένω Λέλο. Ο Λέλο. Μα συγγνώμη, όνομα να δω. Πρέπει να γυρίσω στην Ελλάδα για Πάσχα. Εντάξει. Θα γυρίσει τόπο. Ε, πότε? Θα δούμε. Πότε θα έχουμε νέα? Μέχρι το βραδάκι ελπίζω πω θα έχουμε. Μα γιατί είσαι τόσο βιαστική? Έτοιμα τα ψώνια. Αν δεν είσαι πολύ κατάστημα, εμπορικό κέντρο είσαι. Που σε κουρέα. Θα μου επιτρέψετε να σας βοηθήσω να κουβαλήσετε τα ψώνια σας. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Και αυτό. Όταν λέμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Ελάτε. Ελάτε. Καθίσουμε εδώ μέχρι να μας στείλει ο Μπάμπης το ταξί. Ήρθε πάλι πλοίο. Κλείσανε και τα μαγαζιά και εξαφανιστήκαν οι ταξιτζίδες. Καθίστε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι και αυτή η απόσταση μέχρι το σπίτι. Πώς να πάει κανείς φορτωμένος? Γι' αυτό να σας προσφέρω κάτι μέχρι να μας μεταφέρουν. Τι θα πάρετε? Γλυκάκι, λουκουμάκι, πορτοκαλαβίτσα? Αλλά σε 9.30 το βράδυ είναι καλά. Μωρέ, το βράδυ έχουμε να βγούμε με κάτι φίλους. Λέλο. Άγινε όνομα αυτό που σχωρίστε. Αστροπελέκη, παραγγελία, ασβέλτα, ασβέλτα. Νεράκι. Νεράκι, δεν μπορεί. Μια και είμαστε γείτονες, πρέπει να σας καλοπιάσω για να με προσέχετε. Λοιπόν, τι θα πάρετε? Παστίτσα, γλυκό του κουταλιού,
νερατζάκι, βύσσινο, το τοπικό σας κουμκουάτ, υποβρύχιο. Υποβρύχιο, πού το θυμηθήκατε. Τι δικό της μου, χρόνια τώρα στα καράβια. Αλλά σαν γείτονες που θα είμαστε, αυτά θα τα πούμε τις ατέλειωτες νύχτες του χειμώνα. Τώρα επιμένω τι θα πάρετε. Γκαζόζα. Ήρθες κιόλας. Άννα Μαρία. Το όνομά σου. Ωραίο. Τσιτέος. Δεν κατάλαβα. Τσιτέος δε. Τσι Άννα σας που παραθέριζε στα μόρεπα. Φύγε μωρή. Έχουμε τον Μπάμπη βασιλόφρονα. Μη μου πείτε. Ναι, τρομάρα του. Καθίσανε και του βγάλανε εγκόμια. Μπάμπης ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι το παρατσούκλι του. Αυτό θέλει να πει δεσποινής από εκεί με το εμπριμέ μαλλί. Λοιπόν, αυτή η αγορά έχει πολύ γούστο. Στην αρχή όταν πρωτόρφα ταράχτηκα, μετά όμως... Και που είστε ακόμα. Έχετε να δείτε κι άλλα νούμερα. Υπομονή. Τι θα πάρετε, ε? Καλά, η κυρία Αθηνά, ξέρω, νεράκι της υβρύσης. Εσείς μήπως κάτι τι επιπλέον να εργαστείτε το κατάστημα. Εγώ ένα υποβρύχιο. Εσείς? Μια γκαζόζα. Μια γκαζόζα. Μήπως να το ξανασκεφτείς, κυρία Αθηνά. Φύγε, πρικιό. Υποβρύχιο ένα, χλιδάτη γκαζόζα μία. Και άντε, πατέρα, πάλι θα τρέχουμε για καταθέσεις. Ώστε μένεις στην Κέρκυρα, ε? Ναι. Γεννήθηκες εκεί? Όχι, εκεί μένω. Τώρα, το που γεννήθηκα ακριβώς, θα σε γελάσω. Τι θα πει αυτό? Είναι μεγάλη ιστορία σου. Εσύ? Τι, που μένω, τι είναι? Και γεννήθηκες? Επίσης μεγάλη ιστορία. Α, να σου πω τώρα. Σ' αρέσει να σκαρώνεις συμπτώσεις? Όχι, σοβαρά σου μιλάω. Και πού είσαι που μας περιμένει και άλλες συμπτώσεις στον δρόμο. Τι? Τις μέρες ο πατέρας μου πρόκειται να μετακομίσει στην Κέρκυρα. Αλήθεια? Που ακριβώς δεν ξέρω, αλλά... Είναι ένα σπίτι πληρονόμιση από μια θιά μου. Θιά του, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν έχετε επαφή? Έχουμε, αλλά αυτές τις μέρες έχουν πέσει απανωτά ταξίδια και τα λέμε από το τηλέφωνο και δεν λέμε λεπτομέρειες. Ώστε ο γιος, είπαμε, πιλότος. Πιλότος. Εγώ για θάλασσα τον προόριζα, αλλά αυτός έπιασε αέρα. Παιδιά, τι να κάνουμε. Βρίσκεις άκρη με τα παιδιά. Μοναχογιός. Μοναχοπέδι. Η σύζυγος. Δεν υπάρχει. Χείρος. Εργένης. Εργένης με παιδί. Ανύμφευτος πατέρας. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ε. Και ως προς το φινάλε της λίγο λυπητερή. Θα τα πούμε παρακάτω. Και ο γιος, παντρεμένος, ελεύθερος. Διαζευμένος δύο φορές ο κερατούκλης. Ωραίο παλικάρι. Αλλά μου βγήκε λάτρης του ωραίου φίλου. Τι λάτρης δηλαδή, να καταλάβετε. Μόλις δει γυναίκα ελεύθερη, την ερωτεύεται αμέσως με σκοπό το γάμο. Και μόλις την παντρευτεί, αμέσως αρχίζει να ερωτεύεται όλες τις υπόλοιπες ελεύθερες που κυκλοφορούν. Μου βγήκε με τα περαμέντο, τι να κάνω. Δεν θα έρχεται εδώ σε εμάς, σε εσάς θέλω να πω, άμπα, αφού πετάει ο νέος. Όχι, όπως το λέτε είναι, πώς θα έρθει. Τα ωράρια του βλέπετε. Και οι πτήσεις από τη μια άκρη της γης στην άλλη. Και η προσωπική του ζωή ανεμόμυλος. Δεν έχω παράπονο όμως, να είναι καλά το παιδί μου. Τι στο διάταμε, εμένα θα κάθεται να φυλάει. Εντάξει, εντάξει. Έχει το κινητό του, όποτε θέλω να μιλήσουμε, τον παίρνω και τα λέμε. Έχουμε μια τρυφερή σχέση, αλλά εξ αποστάσεως. Κατανοώ. Εσύ τι μου στήθηκες από πάνω μου σε τη λαμπάδα? Περιμένω να τελειώσει ο κύριος την παρλάτα να σερβίρω. Έλα, τέλειωνε. Και γιατί μου κάνεις το μαλλί ουράνιο τόξο? Αντάβιες λέγονται, είναι της μόδας. Ωραία. Πάρε έτσι αντάβιές σου και τράβα στον πατέρα σου να βρείτε τρόπο να ξαναφέρετε το βασιλιά. Μ' αρέσει που έχεις τον καλό τον λόγο έτοιμο. Θα να ξεφουρνίζεις με την πρώτη ευκαιρία. Τι πάκλα! Έλα. Ξεκουμπήσω, Άννα Μαρία, με ενοχλείς. Άντζελος! Άντζελος! Άννα, Άννα, έλα, έλα, να ακούσω ένα φοβερό κομμάτι, ε. Τρελό. Άι, τρελοκομείο. Παιδιά, τι να κάνουμε. Παιδιά, αλλά για τα σίδερα, ε.
Ευχαριστώ. Της υγείας. Η κόρη. Α, η κόρη, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά κοπέλα. Σπουδάζει. Ιστορία τέχνης. Ακριβώς. Μου το είπατε πριν, αν θυμάμαι καλά μέσα. Ιστορία της τέχνης της Δύσεως. Μάλιστα. Μνηστευμένη. Έτσι μικρή μικρή. Μόλις ξεμπερδέψει με το πτυχίο θα γίνει ο γάμος. Όπου να είναι δηλαδή. Το παλικάρι. Καλό. Βυσβάρδης μόναχο γιος. Που πάει να πει. Γιατί δεν έχω πιάσει ακόμα τα κατατόπια εδώ. Ο πατέρας Βυσβάρδης έχει ξενοδοχειακές τουριστικές επιχειρήσεις. Δηλαδή τι επιχειρήσεις. Αυτοκρατορία. Μπράβο. Όλα να πάνε καλά. Μπράβο. Στην υγεία λοιπόν του κυρίου Βυσβάρδη Ιού. Μα δεν έχω ακούσει πιο γελίο όνομα. Πες το Λεωνίδα το παιδί. Χρόνια δεσμός. Και σχέδιο πόλεως. Δηλαδή. Δηλαδή η μητέρα μου θέλει τα ξενοδοχεία του πατέρα του και ο πατέρας του τα χτήματα της μητέρας μου να τα κάνει ξενοδοχεία. Business. Εσύ. Τι θέλω. Ο... Ας τα ονόματα, δεν χρειάζεται ονόματα. Εσύ λέω περνάς καλά. Έχει πλάκα. Και θα αποτρεφείς γι' αυτό, επειδή έχει πλάκα. Γελάει. Τι γελάς. Μα καλά λέω. Παντρευτείς επειδή έχει πλάκα. Μα πεις τώρα περιορέξεως. Το μαζί το βράδυ. Είσαι παντρεμένος. Δεις. Αλλά τώρα είμαι ελεύθερος υπηρεσίας. Χώρισα και τη δεύτερη φορά. Γιατί. Δεν μην το συζητήσουμε αυτό γιατί. Είναι μεγάλο δράμα. Πολύ μεγάλο. Την έλεγαν Λέλα. Έλα, έλα. Λοιπόν, θα φάμε μαζί το βράδυ. Όχι. Γιατί? Γιατί με περιμένω και πρέπει να φύγω. Έχω ήδη αργήσει. Μπορώ να σου... Μη μου κάνεις άλλη ερώτηση να με καθυστερήσεις. Πρέπει να φύγω πραγματικά. Ο σύζυγος. Ο πρώην. Πώς το καταλάβατε? Τι να καταλάβω. Ότι αυτός που μπήκε σαν τον κλέφτη στο κουρίο είναι ο πρώην σύζυγός μου. Α, όχι. Εγώ ούτε καν τον είπα τον άνθρωπο. Απλώς ρώτησε αν έχετε σύζυγο. Είχα. Τον Νεκτάριο. Που τώρα θα κρυφτεί κάτω από τις σαπουνάδες ο ανόητος. Τέτοια κάνει όταν με βλέπει. Χάνεται, κρύβεται. Κάνει τον αόρατο. Πρόσφατο διαζύγιο. Από τότε που γίνανε οι σχέσεις μας ηλίθιες. Λυπηρών. Πολύ λυπηρών. Εντάξει, χωρίζει ο κόσμος, χωρίζει. Αλλά όχι να φτάνουμε και στα μαχαίρια. Η άμαξα είναι δίπλα. Να πάτε κατά εκεί, είπε ο άμαξας. Νεκτάριε, λήξη συναγερμού. Αναχωρεί. Με το καλό. Αχ, ανάποδα θα πάει η μέρα μου. Πάλι απάνω της έπεσα. Ο τύπος μαζί της. Τον ξέρεις. Πρώτη φορά τον βλέπω τον άνθρωπο μαζί της. Τώρα, ποιος δυστύχησε και έπεσε πάνω στην Αθηνά και τον έβαλε να της κουβαλάει τα πακέτα. Και τι, με άμαξα φύγανε. Α, θα τους πληρώσει και την άμαξα. Ο τύπος που λες είναι φρέσκος στο νησί. Ήρθε να μείνει στο στοιχειωμένο σπίτι της Αγγιολίνας. Κληρονόμος από ό,τι πήρε τα αυτή μου στο καφενείο. Πρώην ναυτικός. Καλά η δική σου, ε, μες στο σκέρτσο. Εκείνα της ψυχή μου τζιριτζάντζουλες. Και να τα κατόφυλλα. Και να πως τα κάνουμε ροδοζάχαρη. Και να γλύκες. Και να σωρόπια. Ο Μπάμπης ήτανε μάρτυρας. Ρωτατώνε. Για πιο ψηλά το πηγούνι. Ας έτσι, γλύκες και σωρόπια. Ναι, 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 μες στη γοητεία. Να σας παρακαλώ, δεν είναι σωστό να με κουβαλήσετε εσείς τα ψώνια μου. Με τον ναυτικό που λες. Μάλιστα, όπως οι σιρήνες της μυθολογίας.
Κάναν γλύκες και σωρόπιες τα καράβια και μετά τα καταπίναν άφτανδρα. Ναι, μου λες, μαέστρο. Θα την ξαναστεφανώσουμε την Αθηνά. Άρε, έσκοψε τα κλαμάρες. Ω, ξούρις εκεί. Ορίστε μας. Θα με κάνει σουλουπομένο, ναι. Θα έρθει η κόρη μου να με βρει σαν άνθρωπο, όχι ερείπιο τσιπαλάδος. Ποιας? Της Αθηνάς, λέω, αμόρφωτε. Α, σε παρακαλώ, μαέστρο, σε παρακαλώ, μαέστρο. Ε, όχι και αμόρφωτε. Ασπιρέτος αμόρφωτος. Για σε παρακαλώ, ε. Σπύρο, μόλις τελειώσεις με τους αναξιοπαθούντας να μου πάρεις λίγο το γέννη, θέλει σημάσαιμα. Ναι, θέλει λίγο κόψιμο, γιατί θα το πατήσεις καμιά μέρα και θα πέσεις κάτω. Βάζ' τα μούτρα σου, ευλογησόν δέσποτα. Πάλι ρε, αντί το ξουράκι λιμάρισες την γλώσσα σου, κερατά! Μη σε ανάγκησή μας, κύριε, πάλι βλαστήμησα. Πού είναι η αθλητική να ρίξω μια ματιά στους αγώνες? Ναι, πάρ' την. Πάλι τζόκερ και στοίχημα θα παίξεις, παπά μου. Καλά, επιτρέπεται γερέας πράγμα να τζοκάρεις. Βεβαίως. Κι αν θες να ξέρεις, άμα κερδίσω τα λεπτά θα πας στην ενορία υπέρ των τοχών. Τι νόμισες? Δεν μου λες. Η κόρη σου έρχεται με το γιο τη Βυσβάρδη, ε. Τον ετοιμάζει το γάμο η Αθηνά, ε. Λοιπόν, εσύ κάνε δουλειά σου, κάνε δουλειά σου. Ορίστε μας, του τσομπόλη. Το γιο του Βυσβάρδη. Λύσαξε. Μια χαρά κοπέλα να πάρει τον... Λέλο. Ωραία είναι. Πανέμορφα. Να πάρω τη σφουγγαρίστρα, μη σας έρχεται στα μούτρα, συγγνώμη. Σας αρέσει? Δεν είναι κι άσχημα, ε. Παρκετίνες, σφουγγαρόπανα, σαπούνια, ξεσκονόπανα και εμείς. Και εκεί απέναντι είναι το Φρούριο. Έχετε πάει ποτέ? Όχι ποτέ. Ελπίζω όμως ότι κάποτε θα πάμε μαζί, μια και εσείς γνωρίζετε τα κατατόπια. Έχετε ξαναέρθει στην Κέρκυρα? Πολλές φορές. Λοιπόν, κατά τις 9 είναι καλά? Ναι, αλλά όχι. Στάστο, τι είπες? Ναι, αλλά όχι. Τι δηλαδή? Δηλαδή, ναι, θα πέρασω από το ξενοδοχείο για να πάρω το εισιτήριο, αν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι. Αλλά όχι, δεν μπορούμε να φάμε μαζί. Ναι, θα περάσει, αλλά όχι, δεν μπορούμε να φάμε μαζί. Σε περιμένω, πρέπει να γυρίσω οπωσδήποτε. Ναι, αλλά όχι. Πάμε τουλάχιστον τώρα κάπου να τις πείσουμε κάτι στο πόδι. Όχι. Αλλά ναι. Όχι. Όχι, όχι, πραγματικά όχι. Αυτή τη φορά πρέπει να φύγω, με περιμένουν. Το βράδυ τουλάχιστον? Όχι, γιατί το βράδυ έχει... Φιωρούλα. Κοίτα στον δρόμο, κοίτα στον δρόμο! Με ποδήλατο έφυγε, με καρότσα γυρνάει, σαν την Ελισάβετ της Αγγλίας. Η δικιά μας κρατάει λουλούδια και είναι δίπλα ένας με σφουγγαρίστρες. Ταινία γυρίζουνε. Μάλιστα. Λοιπόν. Τα πράγματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Χρόνια είχα να ανέβω σε άμαξα. Τι να κάνουμε, αφού δεν βρίσκαμε ταξί, δεν λέτε πάλι καλά που μας έστειλαν την άμαξα? Ωραία ήταν. Ναι, αύριο θα ανακαλύψω αν πρόκειται περί εξυπηρέτησης ή περί πλάκας. Πλάκα? Ποιος θα μας έκανε πλάκα? Η συμμορία της αγοράς. Αλλά τόση ώρα μιλάμε και είστε φορτωμένος. Να περάσετε να σας τρατάρω κάτι? Κυρία Αθηνά, πιστέψτε με, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται. Με περιμένει δίπλα το καραβάν σεράι να το καθαρίσω. Από αύριο όμως θα είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σκέφτομαι όταν θα τελειώσετε με το σπίτι
Να αρχόσαστε να σας κάνουμε το τραπέζι, να γνωριστείτε και με τους γείτονες. Τώρα πια θέτε, δε θέτε, θα έχετε πάρει εδώ σε μαζί τους. Οι γείτονες είναι αυτοί που δερνόντουσαν στην αγορά. Καλύτερα να σας πάρουν από καλό μάτι, γιατί πρόκειται περί κανιβάλων. Περίεργο. Εμένα μου φάνηκαν μια χαρά παιδιά. Λίγο θερμόαιμοι βέβαια, αλλά... Φρενοβλαβείς, πιστέψτε με. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και τα λέμε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αθηνά, εχάρηκα πολύ. Εχάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Καλημέρα σας. Πού ήσουν? Σιγάρα, λέει, με τρόμο. Γιατί? Γιατί μου περιμένει. Τι κάνεις εσύ εγώ? Σε περίμενα. Διάβαζα και με πήρε ο ύπνος. Ήμουν με τον Άρη. Είπες θα παίρνεις από εκεί. Πού ήσουν? Είχα δουλειά. Τι δουλειά? Μη μιλάς σαν σύζυγος τώρα. Άρων, Άρων, είσαι σίγουρος εδώ πάνω? Αφού δεν είμαι προλίγο σου λέω, παράτησε το κινητό σου και δεν σε βρω. Άνοιξαν ξαφνικά το αεροδρόμιο. Και δεν έχω το τηλέφωνο της. Ποιανής? Της κοπέλας με το ειστήριο. Τι ζόρι τραβάς με το κορίτσι, ρε? Καλύτερο ζόρι δεν τραβάω, απλώς της έπαιρνα το ειστήριο για τη μεταβλητή της και κάποιος με να σε δώσω. Άστο στην εταιρεία, είναι σωστή. Δεν σωστό, τώρα. Αγόρι μου, δεν σου έδωσε τα πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα, μόλι πει. Μια εκπαίδευση κάναμε τη κοπέλα, κάτσε να το αφήσω εδώ στη γη. Απότομα ανόητη, με ξάφνιασες. Και γιατί μου μιλάς ασύζυγος? Δεν ξέρεις που ήμουνα, στην αγορά πήγα. Προς τι η απορία? Σε είδα που έφυγες με το ποδήλατο με το Γιαννάκη. Αργήσατε και φοβήθηκα όμως τσακίστηκες πουθενά. Μην ελπίζεις, Ματέος, δεν τσακίζομαι εγώ. Άλλη απορία? Τι λέγατε με τον γείτονα? Το στήσαμε το παρατηρητήριο. Και που τον ξέρεις εσύ το γείτονα? Τον είδα που ξεφόρτωνε. Ευγενής άνθρωπος. Μιλήσαμε. Αχα. Και τι είπατε? Χρόνια έχει άνθρωπος να μου κάνει τέτοιο χειροφίλημα. Καλά. Καλά. Ας μη συγχυστώ από τώρα. Έχουμε καιρό. Το παιδί τηλεφώνησε? Όχι ακόμα. Όχι. Γιατί? Και γιατί δεν τηλεφώνησες εσύ, ε? Δεν σε νοιάζει που βρίσκεται το παιδί? Άρχισε η καταπίεση. Ναι, καταπίεση. Το ενδιαφέρον το λέμε καταπίεση. Το ζωμανφού δημοκρατικές διαδικασίες. Γιατί δεν πας σπίτι σου? Βαριέμαι να τρέχω εκεί. Να σου πω, έχεις μουτρά? Εγώ, μούτρα. Όχι βέβαια. Απλά θέλω να ξεκουραστώ. Γιατί, τι έκανες? Έτρεχα για το εισιτήριο όλη μέρα, ωραία. Καλά, καλά, μην ευριάζεις. Όχι, γιατί πολύ σαν ακρίση έχεις αρχίσει και... Έχω νεύρα, την απεργία, το ξέρεις. Και τι απέγινε? Έβαλα μέσο. Αυτό τον τύπο που κατέβρεξε στο καφέ, μαζί ήμασταν.
τον πιλότο. Για παρακάτω να δω τι ακριβώς μου λες. Αυτόν, τον Βαλέριο τον λένε. Πήγα, τον βρήκα και τον παρακάλεσα και μου είπε ότι θα με βοηθήσει. Πού πήγες? Στο ξενοδοχείο του. Δεν μας είπε ότι μένει στο... Είσαι το γουστάρι. Λέω μας καλά. Ο άνθρωπος είπε θα με βοηθήσει. Και τι άλλο? Και τίποτα άλλο. Και θα πέρασω το βράδυ να δω τι έγινε. Και γιατί δεν σου τηλεφωνεί? Γιατί δεν του έδωσα το τηλέφωνό μου. Αλλά το άφησα το εισιτήριο. Α, δεν είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Και αν το χάσει? Ωραία. Να μου βρει εσύ λύση με το χώμα που γίνεται. Άντε, γιατί πολύ τον έξυπνο κάνει. Α, δεν μ' αρέσει. Αυτή η ιστορία δεν μ' αρέσει. Τώρα λες αχλαμάρες. Αλλό. Έλα, μαμά. Ναι. Καλά, εσύ? Δεν ξέρω ακόμα, μωρέ, πότε. Όχι, γιατί έχει απεργίες. Αλλά μην ανησυχείς, θα έρθω σίγουρα. Ναι. Ναι, έχω βρει κάποιον και θα με βοηθήσει. Ρε, καλό στο Ευάκι με το ωραίο καφεδάκι. Γεια σου, Εύα. Γεια σας. Φίτσα Γιολίνα, γουρλού μου εσύ. Με το που πάτησα το πόδι μου εδώ, βρήκα αμέσως παρέα. Απίστευτος, λέω. Αχ, είχα ξεχάσει, Φίτσα, πώς είναι να μιλάς με ανθρώπους, ε. Με το που έφυγα από τη θάλασσα, με κατάπια η Αθήνα. Μπράβο, Αθηνά τη λένε, Αθηνά. Άκουγα που τη φωνάζανε κυρία Αθηνά και κυρία Αθηνά. Και υπάρχει και η άλλη, η Μυρσίν, και κάποιοι άλλοι που πλακώνονται στο ξύλο και μετά το ρίχνουν στις σερενάτες. Δόξα σε ο Θεός, Φίτσα. Καλά ξεκινήσε με, δόξα σε ο Θεός. Ο Βαλέριος, Φίτσα, ο γιος μου, όπως σου είπα, Φίνος, τι Φίνος. Και τσαχπίνης, κοίταξε μάτι έξυπνα, κοίταξε χαμόγελο. Αλλά τα κορίτσια τον κυνηγάνε συνέχεια, Φίτσα. Δεν τον αφήνουνε σε χλωρόκλαρη. Τον κυνηγάνε. Στην αρχή για να τις παντρευτεί και μετά για τη διατροφή, ξέρεις. Αύριο πρωί-πρωί, Φιωρούλα, να ειδοποιήσεις τις γυναίκες να έρθουν να φτιάξουμε το γλυκό. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, η Λιζούλα έρχεται σε δύο μέρες. Ευτυχώς βρήκε εισιτήριο. Θα πάει πρώτα Αθήνα και ύστερα εδώ. Τι χαμός κι αυτός με τα αεροδρόμια, ε. Μα δεν τις ειδοποίησες εσύ, τις γυναίκες για το γλυκό? Τι έκανες σήμερα στην αγορά? Κόρτε. Τι μου λες εσύ? Αυτό εδώ που μαγείρεψες είναι το ψάρι που σου ζήτησα? Αυτό εδώ που μαγείρεψα είναι το στήθος κοτόπουλο που ξεπαγώσαμε ψες. Με άσπρη σάλτσα. Δεν πρόλαβα να τα καθαρίσω τα ψάρια. Νύχτος ώσπου να μου τα φέρει ο Απόστολος. Τι να κάνουμε τώρα? Να προσέχεις τη γλώσσα σου. Μη χρειαστεί να τη μαγειρέψεις κι αυτή με άσπρη σάλτσα. Αυτό να κάνεις. Θρασιτάτη. Τι εννοείς, Μαρία Ταλεσκόρτε? Ξέρει πολύ καλά τι εννοεί. Συναντήσαμε τον γείτονα και ξεχάσαμε τις γειτόνισσες. Αγιά στο στόμα σου, κοντέσσα μου. Δεν θα σχολιάσω τώρα τις αχλαμάρες σας. Ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός και χαριτωμένος. Και μη μου αρχίσετε τώρα τα σαλιαρίσματα και τις ξεδιαντροπιές, γιατί θα σας φάει το μαύρο σκοτάδι. Συνεννοηθήκαμε? Αμωρέ, το πες και το έκαμες, δυσδαιμόνα μου. Νοκάουτ, καλέ. Blackout, ηλίθεια. Πληρώσαμε το ρεύμα. Ναι, με τις πιστωτικές σου. Τον είδες το λογαριασμό που ήρθε το πρωί? Άντε μη στασούρω τώρα και σένα, μέσα στα σκοτάδια. Καμιά ασφάλεια θα κάηκε. Φιωρούλα, φέρε τα κεριά που είναι πάνω στο μπουφέ.
Βλέπουμε τώρα, ε. Μπράβο. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Κατάλαβα γιατί το λένε στοιχειωμένο το σπίτι σου, Φίτσα. Έχει να μπει μάστορας εδώ μέσα από τον καιρό της ενετοκρατίας. Μου βγήκε η ψυχή να το καθαρίσω. Και για να το φέρω σε λογαριασμό θα δουλέψω για μήνες. Αχ, ευτυχώς που κρατάνε τα χέρια μου και θα έχω να ασχολούμαι. Και μόλις το κάνω κούκλα όπως πριν, θα καλέσω το παιδί μου για διακοπές, να το χαρώ κι εγώ λιγάκι. Το πήρα στα χέρια μου τόσο δά. Μια σταλιά πράμα ήτανε, Φίτσα. Και η μάνα του η κακομήρα να κρύβεται για να μην την ξέρει. Και ύστερα ο Κερατούκλης μεγάλωσε. Μεγάλωσε και έφυγε, όπως όλα τα παιδιά. Και καλά κάνουν και φεύγουνε. Δεν το συζητάω δηλαδή. Τα παιδιά πρέπει να είναι αυτόνομα. Μονάχα που πρέπει να τα βλέπουμε κι εμείς καμιά φορά. Τι με έπιασε απόψε κι όλο παραπονιέμαι. Γερνάμε. Αυτό είναι, Φίτσα, γερνάμε. Και όταν γερνάμε, δεν θέλουμε να πίνουμε το τσάι μας παρέα με τα πορτρέτα και τις φωτογραφίες. Και οι φωτογραφίες έχουν ένα καλό. Σε ακούνε, αλλά δεν σου απαντάνε. Κύριε Αλέξανδρε! Ορίστε! Κύριε Αλέξανδρε! Ανοίξτε σας παρακαλώ πολύ! Έλα, Παναγία μου, ποιος... Φιωρούλα, από δίπλα! Ανοίξτε μου, μην δω κανένα Στοιχειόπουλο στον κήπο, καλέ! Μια στιγμή! Παρακαλώ! Γεια σας. Και με συγχωρείτε. Φιωρούλα ονομάζομαι και με στέλνει η κυρία Αθηνά να σας παρακαλέσω για τα φώτα μας. Μια στιγμή να καταλάβω τι μου λες. Τι πάθανε τα φώτα σας? Ταύτισα. Blackout πάθαμε και τριγυρνάμε στα σκοτάδια σαν... Ελάτε, σας παρακαλώ πολύ να βοηθήσετε την κατάσταση. Μια στιγμή να πάρω τα κατσαβίδια μου και έφτασα. Φιωρούλα! 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 Τώρα καλέ! Τώρα! Τα κατσαβίδια του παίρνει ο άνθρωπος και έρχεται να μας τακτοποιήσει. Πάμε για τον blackout. Έξε μου και γλίστρισα, Φιωρούλα. Σας κρατάω εγώ και μετάνια. Ποιος είναι, δεν βλέπω. Η Κοντέσα. Η μωρά Παρθένος, Λίσανδρε, περάστε μέσα, μας φάγανε τα μαύρα σκοτάδια. Όλα εντάξει. Αλλά σας παρακαλώ, μην αφήνετε το θερμοσύμφωνα συνέχεια να μένω, γιατί βραχυκυκλώνει, να τον σβήνετε που και που, ή αλλάχτε τον. Καιρός ήταν. Η αδερφή μου τον έχει από τη δικτατορία. Του Παπαδόπουλου. Του Μεταξά. Του Μεταξά τόσο παλιά. Παραμιλάει, καημένη. Η ηλικία, βλέπετε, είναι και η ταραχή. Δεν βρίσκουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε. Να μην με ευχαριστήσετε καθόλου. Εγώ σας ζητώ συγγνώμη για την περιβολή μου. Αλλά ετοιμαζόμουν να ξαπλώσω. Εμάς να μας συγχωρείτε που σας ενοχλήσαμε. Θα είστε και κουρασμένος. Κουρασμένος εγώ ποτέ. Χρόνια τώρα αρχικαμαρότος του καπετάνιου. Το ξενύχτη πήγαινε σύννεφο. Θα πάρετε ένα γλυκάκι. Νυχτιά τι καλοπαρμένη. Δεν βλέπεις, πάει για ύπνο ο άνθρωπος. Ένα λικεράκι. Έτσι κι ανοίξεις το λικέρ της καίκαμε. Το κρατάει από τότε που γεννήθηκε η Λίζα. Ας πάμε να καθίσουμε, αφού επιμένει η αδερφή μου να σας ξενυχτήσει. Εγώ τι να πω. Τι σύντοση να γνωρίσω την κυρία Μυρσίνη με το που πάτησα το πόδι μου εδώ. Μα η αδερφή μου δεν κάνει άλλη δουλειά. Παραφυλάει στα παράθυρα ποιος έρχεται και ποιος φεύγει. Α, ένα βιολί. Στραντιβάριους είναι. Όχι, του Νεκτάριους είναι. Πώς το πει? Είναι του πρώην γαμπρού μου.
Αφού δεν μπορέσαμε να βαλσαμώσουμε τον ίδιο, βαλσαμώσαμε το βιολί του. Σας αρέσει η μουσική? Αν μ' αρέσει, λέει, μια ζωή ήθελα να γίνω μουσικός. Ο κύριος Νεκτάριος που είπατε, μουσικός είναι? Μαέστρος στη φιλαρμονική. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Όλοι καλά σπίτι? Όλοι. Το γιορτάκι μου? Ορίστε. Ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα. Επίσης, γεια σας. Θα τελειώσουμε ποτέ με αυτά τα 30. Θα τελειώσουμε. Πώς εκεί τα φίλια. Α, κυρίες μου, καλή σας μέρα. Γεια σας. Όλα καλά? Όλα. Εντός ολίγου φεύγω για την Αθήνα. Μήπως υπάρχει καμιά παραγγελία, κάτι? Αν παρελπίδα βρεθείτε προς το μοναστηράκι, μου είπαν πως υπάρχουν κάποιες παλιές κασέτες του Ντελόν. Ντελόν. Ναι, αν μπορούσατε να μου βρείτε τη μαύρη τουλίπα. Ωχ, Βρυμυρσίνη, μανιακή δικιά σου. Πάει πια, γέρασε ο Ντελόνης. Μια φορά ήτανε κι αν ήτανε νόστιμος τώρα. Εσύ γέρασες, Δεσποινά μου. Ο Λύκος κι αν γέρασε. Αχ, ας τον είχαμε εδώ κι ας ήτανε και γέρος. Άλλο πράγμα η πείρα στον άντρα. Έχει δίκιο η Μυρσίνη. Έλα, συμμαζευτείτε. Λυσάνδρεα μου, να μην σας φορτώνουμε τώρα με τις αχλαμάρες μας, ε. Ώρες είναι να τρέχετε στο μοναστηράκι για να ψάχνετε για το είδωλο της κοντέσσας. Άλλο θέλω να μάθω εγώ. Πώς έτσι ξαφνικά για την Αθήνα? Α, τίποτα. Το πρωί είχα πάει στον ΟΤΕ να τηλεφωνήσω στον συμβολιογράφο και μου είπε να κατέβω κατεπηγόντως στην Αθήνα για το γνήσιο της υπογραφής που είχα ξεχάσει. Θα επιστρέψω την Τετάρτη. Και εν τω μεταξύ θέλω να σας θερμοπαρακαλέσω, επειδή υπάρχει περίπτωση να έρθουν από τον ΟΤΕ να τοποθετήσουν το τηλέφωνο, να σας αφήσω τα κλειδιά, ε. Πολύ ευχαρίστω, Σαλίμων. Όχι μόνο το τηλέφωνο, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και για το σπίτι. Τι να κάνουμε για το σπίτι? Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Ό,τι σκόνη υπήρχε, την καθάρισα. Μόλις επιστρέψω, θα πλακώσω τα υπόλοιπα μερεμέτια. Αχ, να μας μερεμετήσετε λίγο και το αμάξι μας. Η αδερφή μου το έχει εκεί και σαπίζει. Να πηγαίνουμε καμιά βόλτα. Τούτος φέρει καθόλου του Ντελόν, μωρί? Φέρνει, δε φέρνει. Η κοντέσα του πέταξε τα δίχτυα. Συμμαζευτείτε, καλέ. Θα το κοιτάξω μόλις γυρίσω. Κάτι θα γίνει. Λύσανδρε, μην ανησυχείς καθόλου. Θα φροντίσω το σπίτι σου σαν δικό μου. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, επιμένω. Τι να σας φέρω από την Αθήνα? Τράπουλα. Τράπουλα. Να παίξουμε κι εμείς καμία μπυρίμπα τσιπροκοπής. Καλά λέω, κυρία Αθηνά, γιατί βαράς αυτή που έχουμε ξεθόριασε από τα πολλά χρόνια. Να φανταστείς, κύριε Λυξανδρέ, ο Νεκτάριος την είχε σουφρώσει από ένα καφενείο. Δεν τον αφήναμε το δύστυχο να πιάσει χαρτιά στα χέρια του, μήπως ξελογιαστεί με τον τζόγο. Όμως για τις πασιέντζες μας, τον οθήσαμε στην κλοπή. Λυξανδρέ, να μην σε καθυστερούμε με ανοησίες. Όχι καθόλου ανοησίες. Ίσα-ίσα που είναι χαριτωμένα πράγματα. Εγώ όμως θέλω να σας παρακαλέσω, μόλις επιστρέψω, να μου έχετε έτοιμο το γλυκό τριαντάφυλλο, ε. Αυτό είναι παράδοση. Όποιος έρχεται από ταξίδι, τον φιλεύουμε τριαντάφυλλο. Λοιπόν, κυρίες μου, γεια σας. Στο καλό. Να είστε καλά. Γεια σας. Χαίρετε. Σας ευχαριστείτε, καλέ. Μεγάλες γυναίκες. Ε, ο Έρος χρόνια δεν κοιτά. Μάδα, εσύ μη σου μαδίσω το μαλλί τρίχα-τρίχα. Μάδα και σιωπή. Ορίστε μας. Ο νους σας στους έρωτες και στις γλύκες. Αννόητες. Παπά, η Λιζούλα είμαι. Γιατί τρομάζει κάθε φορά? Να σου πω, ετοιμάζω για μεγάλα ξενύχτια. Τετάρτη έρχομαι. Πάρε με τηλέφωνο το φάσεις. Κι εσύ. Καλό ταξίδι. Thank you.
Χαίρετε. Γεια. Βουνό με βουνό δεσμίγει, ε. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε και υπεράνω, ε. Ναι.